journey into a world of mystery. A world where ancient temples and crumbling ruins conceal great secrets. A world of amazing sacred sites, hidden shrines, and fascinating rituals. This is a place where power from beneath the earth reverberates in the sky. And where science reveals the truth behind myth and hearsay. Discover the awe-inspiring sanctuaries of the ancient world and the amazing people who lived and died there. Witness extraordinary rituals, cutting-edge science, amazing natural phenomena, and the relationship between religion and the world we live in. Over 6 episodes, Sacred Sites of the World will bring you on an incredible voyage. From London's mysterious Temple Church to the magnificent Convento de Cristo in Portugal. Enter a world of secrets as we unlock the riddles behind these hallowed walls and discover the truth behind some of our most splendid and evocative sacred places. Sacred Sites of the World, coming to the Smithsonian Channel in fall 2016. Είναι η μέρα πάγκου, είπαμε πριν. Πέρα από την Παγκόσμια Μέρα Μνημείων. Ναι, έχουμε έτσι ξεκινήσει αλλιώς σήμερα, αλλά υπάρχει λόγος. Πριν είπαμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, τώρα όμως θα πάμε σε ένα σύλλογο που προσφέρει χρήσιμο έργο εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του συλλόγου, η Λιαχτίδα, την κυρία Στρατίου Μαρία. Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Να ετοιμάζεστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επίσης, κορίτσια. Για το Πασχαλινό Παζάρι. Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Έχουμε ετοιμαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτό το παζάρι. Και έχουμε συγκεκριμένα ξεκινήσαμε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο. Και θα είμαστε ανοιχτά μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Πού σας βρίσκουμε? Μας βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τέλεια. Είναι μέρες που όλοι ψάχνουν να πάρουν κάτι για το βαφτιστήρι τους, για τα παιδιά τους, δώρα. Και είναι μέρες προσφοράς, όπως είναι και τα Χριστούγεννα. Και εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι και επειδή το έργο σας, εντάξει, θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο για να το αναλύσουμε, θα εστιάσουμε εμείς στο παζάρι και το πού μπορούν να σας βρουν, νομίζω ότι το ξέρουν οι περισσότεροι Ηρακλειώτες, ειδικά αυτοί που περνάνε με τα πόδια από εκεί, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε και τι θα βρουν, να ξέρουν ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και συνεισφέρεται, όλες είναι για καλό. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, πείτε μας όμως και έτσι λίγα πράγματα. Γεια σας. Ωραία. Καταρχάς, να ξεκινήσω με το ότι τα παζάρια μας, τόσο το χριστουγεννιάτικο όσο και το πασχαλινό, είναι πια θεσμός για την Λιαχτίδα. Είναι οι δύο διοργανώσεις που οργανώνουμε κάθε χρόνο και λαμβάνουν χώρα στο Πλατεία Ελευθερίας. Τα προϊόντα είναι τόσο επιπαραγγελίας όσο και χειροποίητα. Από εθελοντές μας, από μέλη του συλλόγου, από ευαισθητοποιημένους πολίτες επίσης που μας προσφέρουν τα προϊόντα που φτιάχνουν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έτσι συγκεντρωνόμαστε όλοι, όλη η καλή διάθεσή μας ολονών και έχουμε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα που είναι πάντα για καλό σκοπό. Ο σκοπός τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο από όλη την Κρήτη και η στήριξη φυσικά και των οικογενειών τους.
Όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη που δίνουμε τεράστια βαρύτητα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ δύσκολο στο να αντιμετωπιστεί από μια οικογένεια, αυτό που προσφέρει η Λιαχτίδα είναι οι εβδομαδιαίες συνεδρίες από δύο ψυχολόγους συνεργάτες μας εξωτερικούς, στα γραφεία τους, στα παιδιά, τόσο στα παιδιά όσο και σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Να μας τους αναφέρετε, να τους ευχαριστήσουμε και από εδώ. Να σας τους αναφέρω. Είναι όμως έμιστοι οι ψυχολόγοι μας. Είναι η κυρία Δέσποινα Μπουγιούκα και ο κύριος Κώστας Πατσάκης. Μάλιστα. Και η οικονομική, και όσον αφορά την οικονομική στήριξη, έχει να κάνει με κάλυψη των εξόδων που συνδέονται με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το κράτος, όπως είναι διαγνωστικές εξετάσεις, όπως είναι κάποιες άλλες, ό,τι συνδέεται τέλος πάντων, αναλώσιμα που συνδέονται, περούκες επίσης, και όσον αφορά την κάλυψη των εισιτηρίων των παιδιών που μεταφέρονται, αναγκάζονται να μεταφερθούν, μάλλον παραπέμπονται να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού για εξειδικευμένες θεραπείες ή επεμβάσεις. Και όποιος θέλει μπορεί να σας βρει σίγουρα και μέσα από τη σελίδα σας και φυσικά, να βοηθήσει, φυσικά, να σας φέρει να έρθει φυσικά σε επαφή μαζί σας. Και επίσης, ναι, να προσθέσω επίσης, ναι, όσον αφορά την οικονομική μας στήριξη, εκτός από αυτά, ό,τι δηλαδή συνδέεται με τα έξοδα και τις δαπάνες νοσηλείας που δεν καλύπτουν το κράτος, ενισχύουμε τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και γενικά οτιδήποτε συνδέεται με την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας και περίθαλψης των παιδιών. Ναι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Να πάμε να δούμε αυτά που μας φέρατε. Ναι, να περάσουμε στο ευχάριστο γεγονός που όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχε αυτός ο φορέας και εννοείται δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί που βοηθούν αυτόν τον φορέα. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Οπότε καλό θα είναι αν αναζητάτε αυτή τη στιγμή κάποιο δώρο να επιλέγετε τέτοιους φορείς, γιατί μόνο καλό κάνατε. Και εσείς και αυτοί. Να είστε καλά. Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε όπως είπατε τον κόσμο, γιατί πραγματικά χωρίς τη στήριξη και τη βοήθεια του κόσμου, είτε είναι χορηγοί, είτε είναι εταιρικές χορηγίες, είτε είναι η απλή δωρεά του φυσικού προσώπου, είτε είναι η αγορά προϊόντων από κάποιο άτομο, είναι πάρα πολύ πολύτιμο, συνεισφέρει στην προσπάθεια που κάνουμε. Τι μπορούμε να βρούμε λοιπόν, να δείξουμε εδώ. Να δείξουμε. Αυτή η κατασκευή. Αυτή είναι χειροποίητη. Κατασκευή από την ταμεία του συλλόγου μας, η οποία έφτιαξε πάρα πολλά, έφτιαξε και αυτό το στεφάνι. Κυρία Τζιράκη. Ναι. Έχουμε αυτές τις πετσετούλες στα σαπουνάκια. Τι όμορφες. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε τις λαμπάδες μας. Ποιος τις φτιάχνει ή πού μπορούμε να φτιάξουμε μια λαμπάδα να... Θα ανοίξουμε. Οι λαμπάδες είναι χειροποίητες. Ναι. Είναι χειροποίητες τόσο από μέλη του Δουσού όσο και από εθελοντές. Και από εθελοντές. Και μάλιστα στα μέλη του Δουσού περιλαμβάνονται και μαμάδες παιδιών που έχουν περάσει όλη αυτή τη διαδικασία και προσφέρουν και εκείνες. Και έχετε και βιβλία. Λοιπόν, έχουμε και βιβλία τα οποία είναι δωρεά. Και παιδικά και για ενήλικες. Έχουμε αυτό το βιβλίο. Ναι. Τετράδια και επίσης στην γκάμα των προϊόντων μας θα προσθεθούν και άλλα που έρχονται, γιατί έχουμε ήδη κάνει τις παραγγελίες μας και θα τις παραλάβουμε. Έρχεται κόσμος αύριο. Τώρα αυτές τις μέρες. Έρχεται, ναι, έρχεται. Έχει ήδη ξεκινήσει, ναι, λοιπόν, έτσι, ναι. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό το κουτάκι στην άκρη. Ποιο, αυτό, ναι, να το σχολιάσουμε και αυτό, είναι ξύλινο, ναι, που έχει μέσα σοκολατάκια, δεν φαίνεται, ναι, εκπρότης. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτά τα ξύλα που τα καίς για να τα σχεδιάσεις. Με λέιζερ. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Και βότανα. Αλλά χρησιμοποιείς ένα τακές. Ναι, αυτά τα βότανα. Ναι, μας τα έχει κάνει δωρεά η εταιρεία αυτή. Και εδώ ένα σαπουνάκι. Ναι, το δείξαμε. Το στεφανάκι αυτό. Είναι το χειροποίητο που σας είπα ότι στα προϊόντα που έχει φτιάξει η κυρία Τζιράκη. Η ταμία. Να τα δείξουμε σιγά σιγά γιατί... Μας λέει και ο Θέτσα δεν προλαβαίνει να το δει όλος ο κόσμος. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρολόι. Ωραία. Αυτό, κύριε Μανώλη, θα δείξουμε. Μια πολύ όμορφη λαμπάδα. Εγώ κάθε χρόνο φροντίζω να πάρω της βαφτιστήρας μου λαμπάδα από την Λιαχτίδα. Κάθε χρόνο. Πέρυσι της πήρα λοιπόν μια πολύ απλή, αλλά φέτος νομίζω ότι θα της πάρω κάτι πιο ιδιαίτερο. Να βγάλουμε και ένα και κορίτσι. Αυτή είναι ουδέτερη. Ναι, αυτή είναι ουδέτερη. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία.
Καταπληκτική αυτή με το λαιμό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει λίγο να τις βγάλουμε όλες, αλλά δεν είναι τόσο εφικτό αυτό. Έχουμε, αλλά είναι διαφορετικά όλες, φαίνονται. Ναι. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Μία πολύ σικάτη, ναι. Αλλά έχει διπλό δέσιμο, γι' αυτό το φοβόμουν. Έχει ιδιαίτερο δέσιμο εδώ στην άκρη. Αυτή εδώ είναι καταπληκτική. Μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτές τις τετράγωνες και είναι και για τους ενήλικες που θέλω να κρατήσω. Είναι αυτή που είδαμε σε μπλε. Αντίστοιχη, ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τα σχέδια είναι πάρα πολλά. Αυτή είναι, μ' αρέσει, την έχω ξεχωρίσει. Φοβερή. Είναι για πιο μεγάλα παιδιά. Ναι, 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 ναι. Είναι δηλαδή και αυτή χειροποίητη. Μπράβο όμως. Πολύ ωραία. Πολύ καλή, τα σχέδια μας είναι πάρα πολλά. Θεωρώ ότι δύσκολα θα έρθει κάποιο και δεν θα ικανοποιηθεί. Φέρατε ένα δείγμα εδώ, δεν μπορούσαμε να τα έχουμε όλα. Ναι, πραγματικά δυσκολεύτηκα να διαλέξω. Αλλά τι θα πάρω. Γενικά όμως μπορεί κάποιο να βρει κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει μόνο το Πάσχα. Δηλαδή, μην σκεφτείτε μόνο τις λαμπάδες. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει το καλό ακριβώς και να προσφέρει κι αυτός ένα μικρό λιθαράκι, μπορεί να βρει διάφορα πράγματα. Όπως είδαμε, βότανα, το σαπουνάκι με την πετσετούλα, τα σοκολατάκια που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταναλώσετε. Και... αυτό λοιπόν το βρίσκουμε στο παζάρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι, ναι. Ναι. Αν θέλουμε να το βρούμε κάπου αλλού ή αν έχει κλείσει εκείνες τις ώρες το παζάρι, που βέβαια είστε πολλές ώρες. Είμαστε πολλές ώρες, η αλήθεια είναι. Αλλά αν υπάρχει κάποιο κατάστημα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα. Υπάρχουν όμως τα προϊόντα αυτά διαθέσιμα στο γραφείο μας. Μπορεί με ένα τηλέφωνο όποιος επιθυμεί να τα προμηθευτεί, να μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Α, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Στρατέα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι επειδή ακριβώς κάνετε ένα πολύ αξιόλογο έργο, καλό είναι αυτό να βγαίνει προς τα έξω, να κοινοποιείται στον κόσμο, να μαθαίνει ο κόσμος την προσφορά που κάνετε και αν θέλετε μπορείτε να ξαναέρθετε όποτε έχετε ξανά, έτσι, είτε παζάρι, είτε για κάποιο άλλο σκοπό, να σας έχουμε ξανά στην παρέα μας. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πολύ ευχαριστώ. Όμορφο αυτό. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, λοιπόν. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα, κορίτσια, καλή συνέχεια.